Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Πολύ καλά. Ερωτευμένος ακόμα? Πάντα. Τόσα χρόνια ερωτευμένος είμαι. Δεν μου έχει περάσει ποτέ. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στους ακροατές, όλα τα παιδιά του Viber. Ωραία θεματάκια έπιασες. Ωραίο. Ναι, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ωραίο. Ωραίο, διαχρονικό. Σε όλους έχει συμβεί έτσι κάτι παρεμφερές. Ναι. Ναι. Εντάξει, ναι, και σε μένα είχε τύχει κάτι παρόμοιο. Αλλά μέχρι τώρα όλοι παρόμοιο. Βλέπω ότι θα έκαναν πίσω. Ναι. Έτσι βλέπω. Ο Κώστας έκανε πίσω κατευθείαν. Και ο Ιωάννης δεν θα προχωρούσε. Πρώτα θα κάνει μια συζήτηση με τους φίλους του. Δηλαδή, μέχρι τώρα βλέπω ότι η φιλία είναι πάνω απ' όλα. Πιστεύουν τα παιδιά δηλαδή που βγήκαν στον Άρη και μίλησαν για την αξία της φιλίας. Ναι, ναι, και από τα λεγόμενά τους, αλλά και από τα γραφόμενά μέσα στο Viber, βλέπω ότι αρκετοί θα κάνανε πίσω. Τέλος πάντων, και εγώ συμφώνησα με τον Κώστα. Βέβαια, ο έρωτας είναι και ένα πυροτέχνημα, έτσι. Δηλαδή, όταν μας αρέσει κάτι πολύ, γιατί το να ερωτευτούμε κάποια δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα έχουμε φτιάξει μαζί της. Εντάξει, εγώ, για να πω την αλήθεια, εγώ δεν ερωτεύομαι αν δεν ακουμπήσω. Δηλαδή, εμένα η επαφή θα με κάνει να ερωτευτώ. Έτσι είναι το μενταλίτε μου όμως, ότι δεν μπορώ να ερωτευτώ αν δεν έχω επαφή. Υπάρχουν θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι, υπάρχουν και άνθρωποι όμως που ερωτεύονται και μια μυρωδιά και το άρωμα και με την όψη και... Ναι, ή αυτό που λέμε, ο έρωτας με την πρώτη ματιά. Ναι, 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 ναι. Και δεν ξέρω, εσύ μου ακούγεσαι πάντως πολύ ερωτιάρης για να κάνεις πίσω. Ας ακούγομαι έτσι, okay. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, 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 καμία σχέση, καμία σχέση. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι μας λείπει ο Βασίλης, ο οποίος θα ήταν αντίθετος, δηλαδή θα βγαίνει και θα έγραφε ότι εγώ θα την έτρωγα την κόμενα του άλλου νου. Εννοείται, αυτό θα κάνει ο Βασίλης. Τον έχω μάθει τώρα τον Βασίλη, όλοι μας. Λείπει ο Βασίλης. Ναι, με τη μία. Σου λέει, θα ο καλύτερος κερδίζει, θα έλεγε. Ο καλύτερος κερδίζει. Ναι. Λοιπόν, άσχετα με το τι ακούγομαι και τι φαίνομαι, δεν ξέρω, ο καθένας από εσάς μπορεί να κρίνει από τα λίγα που με γνωρίζετε. Μου είχε τύχει όμως περιστατικό να υπάρχει κοπέλα, να είμαστε δύο φίλοι, κολλητοί όμως, εγώ και ο Κώστας, όχι ο Crazy, μην μπερδευτούμε. Ναι. Λοιπόν, το οποίο εντάξει, η κοπέλα μας άρεσε και στους δύο. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι εφόσον υπάρχει φιλία, τώρα υπάρχει και μια κοπέλα στη μέση, μια γυναίκα. Εγώ θα κάνω πίσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνω πίσω. Να στο βαλιώ, από εκεί και πέρα. Sorry, Σοψιάκο. Δεν σ' άκουσα. Συνέχισε. Από εκεί και πέρα θα πω σκηνικό το οποίο έχει γίνει. Μας άρεσε η κοπέλα και στους δύο. Και συμφωνήσαμε ο καθένας με το δικό του παρουσιαστικό, με το δικό του χαρακτήρα, να πλησιάσει την κοπέλα και να αφήσουμε την κοπέλα εν μέρη, να διαλέξει, χωρίς να γνωρίζει όμως, εννοείται η κοπέλα, δεν γνωρίζει τίποτα, να διαλέξει έναν από τους δύο. Το ωραίο σε όλο αυτό ήταν ότι εμείς είχαμε κανονίσει, χωρίς να γνωρίζει βέβαια, εννοείται η κοπέλα, να βγαίνουμε μία μέρα ο ένας, μία μέρα ο άλλος. Ναι. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός. Δηλαδή, Δευτέρα έβγαινε ο Κώστας, την Τρίτη έβγαινα εγώ. Τετάρτη είχαμε μοιράσει τις μέρες, έτσι. Κάτσε, η κοπέλα κάθε μέρα βγαίνει έξω, δεν είχε άλλη δουλειά. Ναι. Κι όμως. Κι όμως. Okay. Ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ ήμουν απρόθυμος να κάνω πίσω από την πρώτη στιγμή και του λέω, Κώστα, δική σου, προχώρα. Και μου λέει, όχι, ρε, μου λέει, τόσα χρόνια φίλοι μου λέει, πάμε και δύο. Το ωραίο σε όλο αυτό ήταν ότι καθόμουν και έλεγα στον φίλο μου πού να την πάει, πώς να τη συμπεριφερθεί και τι να κάνει. Δηλαδή έκανε σαμποτάζ στον εαυτό σου με λίγα λόγια. Εντάξει, σαμποτάζ. Εγώ ήμουνα, εντάξει, το είπα εξ αρχής από την αρχή. Τόσο άνετος. Τόσο άνετος. Ναι, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Και προσπαθούσα να τον βοηθήσω. Τέλος πάντων, εντάξει, πήγαινε καλά όλο αυτό εγώ, με τον φίλο μου. Εγώ να σου πω κάτι, Ιορδάνη,
δεν θα πω αν θα κάνω πίσω ή όχι, αλλά να βοηθήσω τον άλλον να μου φάει την κόμενα, δεν θα το έκανα. Κοίταξε να δεις. Το έχω ξαναπεί. Δεν θα κολλήσω όταν σε μια γυναίκα. Καταρχήν, εγώ κάθε 2 μήνες, 3 μήνες άλλαζα. Είχα διαφορετική σχέση. Θα κολλήσω όταν σε μια γυναίκα. Να σου πω διαφορετικά. Ναι. Αλλιώς βλέπεις τις γυναίκες στα 20, αλλιώς στα 40. Οκ. Okay. Έχει μεγάλη διαφορά. Έχει τεράστια διαφορά. Συγγνώμη. Αν. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω. Σαν διαφορά ότι στα 40 σου μπορεί να θες μια γυναίκα για να ονειρευτείς την υπόλοιπη σου ζωή, ενώ στα 20 για να περάσεις κάποιες στιγμές καλά. Έτσι. Να. Και σου κάνω μια ερώτηση τώρα, αρκετά κρίσιμη. Έτσι. Πρόσεχε την ερώτησή σου. Είναι πολύ κρίσιμη, να ξέρεις. Και μπορεί να ανατρέψει. Πρόσεχε την ερώτηση. Μπορεί να ανατρέψει όλα αυτά που έχεις μέχρι τώρα. Εσύ ερωτευμένος μια κοπέλα αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να μάθω το όνομά της, δεν θέλω να μάθω πόσο καιρό είσαι μαζί της. Κρατάω μόνο τους ερωτευμένους. Και σου λέω λοιπόν, για αυτή την κοπέλα, θα έκανες πίσω? Όχι. 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 Όχι, το αυτή τη στιγμή και για τη συγκεκριμένη, όχι. Δεν έκανα πίσω με την καμία. Άρα καλά σε κόψα εγώ τις ερωτιάρες. Ναι. Είσαι ένας, τέλος πάντων. Είσαι. Για τόση ώρα, παιδιά, μας λέει εγώ θα έκανα οι φίλοι μου αυτό για τους φίλους μου πίσω. Το βοηθούσα, το έδινα και οδηγίες προς ναυτιλωμένους και αυτά. Τον έφτανα εγώ με τις συμβουλές μου. Και τώρα, όχι. Όχι. Εγώ μίλαγα για το παρελθόν. Πρόσεχε. Μην μιλήσεις για το παρόν. Στο παρόν, φίλε, τώρα, αυτή τη στιγμή δεν έκανα πίσω με την καμία. Ωραία. Λοιπόν, όσο αφορά το παρελθόν, το ωραίο ήταν ότι η κοπέλα είχε διαλέξει ήδη και εμείς δεν τον γνώρισαμε. Είχε διαλέξει ήδη. Απλά δεν ήξερε πώς να αποφύγει το φίλο μου και έτσι έβγαινε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ζημιά θα μου κάνεις. Ζημιά θα μου κάνεις. Δεν ξέρω γιατί. Ζημιά σου κάνω. Εγώ, αν ακούω η κοπέλα σου τώρα, να πω στην κοπέλα έτσι, ότι ο άντρας που έχεις δίπλα αυτή τη στιγμή είναι ικανός να καταπατήσει τις αρχές του για να είναι μαζί σου. Αυτό την τιμά. Δεν σου κάνω ζημιά. Την τιμά αυτό. Α, την τιμά. Την τιμά. Φυσικά και την τιμά. Άρε, Αλέξανδρε. Άρε, Αλέξανδρε. Τι ποτέ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε ξανά. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Και περιμένουμε και άλλες γραμμές να ακούσουμε απόψεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Νομίζω θα πάρει τηλέφωνο και η Μαρία. Μαρία Έιτσελ. Νομίζω, ναι. Θα προσπαθήσει να τη σκαπουλάρει, αλλά θέλω να πάρει. Δεν θα προσπαθήσει, ξέρει το κόλπο. Πηγαίνει με το τηλέφωνο πάνω από το WiFi ανάμεσα στις σχερές και έχει σηματάκι. Έτσι. Το ξέρει το κόλπο. Έτσι. Οκ. Okay. Καλή συνέχεια, Ιορδάνη. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ. Bye.